όταν καθυλώνεις το αεροπλάνο και όταν βάζει σε κίνδυνο το αεροπλάνο και ποιος τη ζωή. Το σε κίνδυνο. Εσείς μεταφράζετε. Δεν με αφήσετε να μιλήσω. Το τι λένε οι δημοσιογράφοι. Όχι. Δεν θέλετε να ακούσετε από όχι, κάποιο υπεύθυνο. Όχι, όχι. Εντάξει, πέστε τα τότε εσείς. Ο κύριος Αργυρίου σας κατηγορεί ευθέως. Μάλιστα. Ότι του είπατε. Αργυρίου, προχώρα. Ο άνθρωπος είχε αναστολές. Είχε φόβους. Είχε έτσι ενδιασμούς αν θα έπρεπε να προχωρήσει σε αυτή την εγκληματική ενέργεια. Και του λέτε, εγώ ο Λεβιζόπουλος, ο πρόεδρος, προχώρα. Και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτό τι είναι, κύριε. Εσείς έπρεπε να τσίρετε, όπως είπα και στην αρχή. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Εγώ δεν θα διαφωνήσω να πάμε και στον Κορυδαλό, αφού πρώτα όμως ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το χάλι. Χαρτιά. Μην είναι. Προς τον εισαγγελέα. Τι και λοιπόν. Μα είχαμε γνωστοποιήσει την απεργία μας και στον εισαγγελέα. Ναι, άλλοθι. Και είχαμε άλλοθι. Πει το ότι. Για όχι, άλλοθι. Μα έτσι είναι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που κύριε, κάνουμε. Κύριε, αν ο Μιγέλη το είχαμε μια βλάβη. Όχι, δεν θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Υπάρχουν είχαμε... κανόνες που απεργούμε. Τον εβάλατε, κύριε, τον άνθρωπο και καλά τον πράγμα και μετά τον εγκαταλείψατε. Όχι, δεν τον εγκατέλειψε κανένα. Σα παρακαλώ. Δεν τον έχει εγκαταλείψει κανένα. Ναι, έχω μαρτυρία. Ένα λεπτό να έρθει ο κύριο Τάσο Αργυρίου, ο εξάδελφο. Έλα εδώ.